Ήταν 4 Ιανουαρίου του 2013, 8 χρόνια πριν σαν σήμερα, όταν ο σπουδαιότερος Έλληνας βολεϊμπολίστας έφευγε πρόωρα από την ζωή στα 43 του χρόνια. Ο Νίκος Σαμαράς γεννήθηκε την 1η Ιουλίου του 1970 στη Στουτγκάρδη. Ξεκίνησε την καριέρα του στην ομάδα της Ορεστιάδας, την οποία ανέδειξε σε μία από τις κορυφαίες της χώρας μας την δεκαετία του 90. Με την ευρύτικη ομάδα μάλιστα έφτασε στην δεύτερη θέση του κυπέλου Συνομοσπονδίας. Το 1995, χάνοντας τον τελικό από την πανίσχυρη Παλαβόλο Πάρμα με 3-0 στα σετ. Το 1998 άφησε την Ορεστιάδα για την Ιταλική Φαλκονάρα. Επέστρεψε ένα χρόνο αργότερα στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, με τον οποίο κατέκτησε το κύπελο Ελλάδας το 2000. Το καλοκαίρι του 2000 πήρε μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, στον οποίο έμεινε έως το 2002. Στην συνέχεια αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, την Ισπανική Σεβίλη, την Τουρκική Φενέρμπαχτσε, την Ελβετική Σενουά, τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και έκλεισε την καριέρα του στον Μίλωνα σε ηλικία 42 ετών. Υπήρξε ο μοναδικός Έλληνας πετοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στα πρωταθλήματα 5 χωρών. Με την Εθνική Ελλάδα των Ανδρών αγωνίστηκε 263 φορές και το 1994 κατέκτησε την 6η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Βόλεϊμπολ που έγινε στην Ελλάδα. Υπήρξε και 160 διεθνής με την Εθνική Εφήβων, με την οποία κατέκτησε την 6η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αθήνας το 1989. Ήταν πτυχιούχος φυσικής αγωγής και αθλητισμού του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και τελευταία ζούσε στη Λίμνο, όπου εκτελούσε χρέη προπονητή παίκτη στην νεοσύστατη ομάδα του νησιού. Τον Δεκέμβριο του 2012, στο παιχνίδι κυπέλου Μακεδονικός Λίμνος, το οποίο μάλιστα αγωνίστηκε, τιμήθηκε από την διοίκηση του Μακεδονικού για την τεράστια προσφορά του στο ελληνικό βόλεϊ. Ο Σαμαράς απεβίωσε το απόγευμα της 4ης Ιανουαρίου του 2013 από ανέβρισμα στον εγκέφαλο κατά τη μεταφορά του στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Νωρίτερα βρισκόταν σε σπίτι φίλων του, όταν ένιωσε έντονο πονοκέφαλο και λιποθύμησε. Ήταν παντρεμένος με την Έλενα και είχε ένα γιο, τον 5χρονο τότε Στράτο.